Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δούμε λίγο την DJI Fly App. Έχουν γίνει πολλές αναβαθμίσεις από την τελευταία φορά. Πρέπει να ήταν πάνω από 1,5 χρόνο. Μπορεί να ήταν και 2 χρόνια πριν που είχαμε μιλήσει για την DJI Fly App και θεώρησα σωστό να κάνουμε ένα βίντεο, να ξαναδείξουμε πάλι τη Fly App. Έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις, κάποιες αλλαγές και θα πάμε να δούμε αναλυτικά ένα-ένα τα μενού, οπότε και κάποιος ο οποίος μπαίνει τώρα στον κόσμο των drone μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ από αυτό το βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε συνδέσει το drone, είμαι με το DJI RC2, αλλά αυτό ισχύει και για όταν κάποιος έχει το NI2 ή NI1 και έχει την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, δεν αλλάζει κάτι, είναι ακριβώς τα ίδια. Και πάμε μέσα, για να μπούμε μέσα, αφού έχουμε ανοίξει όλα τα πράγματα, πηγαίνουμε στο GoFly κάτω δεξιά και εδώ μας εμφανίζεται η εφαρμογή. Έχουμε κάποια καινούργια πραγματάκια που ίσως έχουν εμφανιστεί, θα τα δείξουμε. Έχουν αλλάξει λίγο τα εικονίδια από την τελευταία φορά, γι' αυτό και το κύριο μέλημά μου ήταν να κάνουμε ένα βίντεο για να δείξουμε, να κάνουμε ουσιαστικά μια αναβάθμιση του παλαιού βίντεο και να δείξουμε πώς είναι τώρα η Fly App και για να μπορεί έτσι να βοηθηθεί ο οποιοδήποτε νέος ή παλαιότερος χρήστης που δεν έχει ασχοληθεί πολύ με τα μενού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα σας περιγράψω σιγά σιγά εδώ μπροστά τι βλέπουμε. Αυτή είναι η αρχική οθόνη. Μπροστά βλέπετε μαύρο γιατί έχω βάλει τη θήκη του drone. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την πάνω πλευρά, πάνω-πάνω, εκεί πέρα που βλέπετε N-Mode. Έχει ένα βελάκι. Αν το πατήσουμε στα αριστερά του N-Mode, έχει ένα βελάκι. Πάμε προς τα πίσω. Απλά πράγματα. Εν συνεχεία είναι το N-Mode, το οποίο είναι το Normal Mode και έχει να κάνει με τον διακόπτη που βρίσκεται στη μέση του χειριστηρίου. Αν το πάμε αριστερά, θα είναι Cine Mode, αν το πάμε δεξιά θα είναι Sport Mode και στη μέση πάλι Normal Mode. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά έχουμε το ποσοστό μπαταρίας του drone, 51% αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε απογειωθεί για να μας δείξει το χρόνο που μας απομένει, πτήσεις ενός πόσα λεπτά, είναι το 000 που βλέπετε εκεί. Δίπλα είναι το σήμα της τηλεκατεύθυνσης και όχι του video feed, πόσο καλά δηλαδή πιάνει η τηλεκατεύθυνση με το drone. Δεξιά που βλέπετε ότι είναι κόκκινο είναι οι αισθητήρες πάνω κάτω. Δεξιά το GPS. Μπορούμε να το πατήσουμε και να δούμε μέσα ότι δεν έχει πιάσει μέσα σε εσωτερικό χώρο τώρα. Δεν είναι δύσκολο να πιάσει GPS. Εδώ πέρα θα δείτε τον αριθμό των δορυφόρων που θα πιάσει όταν θα είστε έξω. Δεξιά είναι οι τρεις τελείες όπου είναι το μενού, θα μιλήσουμε σε λίγο. Και πηγαίνοντας προς τα κάτω βλέπετε ένα που είναι σαν ταινία ας πούμε, είναι το βίντεο και αν πατήσουμε πάνω σε αυτό μπορούμε να διαλέξουμε τα διαφορετικά mode και έχουμε φώτο βέβαια, βίντεο που με τώρα master shots, quick shots, hyperlapse και πάνω πανόραμα. Θα ξεκινήσω από το φώτο. Αυτή τη στιγμή στο φώτο έχουμε single mode, A ή B όπου τραβάει κάποιες φωτογραφίες μαζί, time shot όπου τραβάει μία φωτογραφία ανά τον χρόνο που θα το θέσουμε εμείς, δηλαδή ανά 5 δευτερόλεπτα εδώ όπως το έβαλα θα τραβάει και μία φωτογραφία, και burst όπου τραβάει 5 φωτογραφίες μαζί. Αν κάποιος π.χ. να μου έρχεται μία εικόνα, κάποιος τρέξει και κάνει μία βουτιά στη θάλασσα, μπορείτε να πατήσετε το Burst, να τραβήξει 5 φωτογραφίες και να έχετε 5 διαφορετικές πόζες από τη στιγμή που θα πηδήξει από το βράχο μέχρι να πέσει στο νερό. Παράδειγμα, τώρα μου ήρθε και σας το είπα. Το ξαναγυρίζω πίσω στο single που είναι και το standard. Πηγαίνουμε από κάτω που είναι το βίντεο. Έχουμε Normal Mode, Night Mode, Slow Motion Mode. Normal Mode είναι το κανονικό mode, δεν χρειάζεται πολλές επεξηγήσεις γι' αυτό. Night Mode τώρα είναι ένα mode όπου έχει τη δυνατότητα τον drone να αυξήσει πάρα πολύ το ISO χωρίς να επηρεάζει το θόρυβο στην εικόνα. Είναι πολύ καλό να το δοκιμάσετε σε νυχτερινές συνθήκες βέβαια, χαμηλού φωτισμού κτλ. Καλό είναι να το έχετε στο auto όταν το χρησιμοποιείτε. Συνήθως σε manual μπορεί να μας ξεφύγουν κάποιες ρυθμίσεις και να μην το εκμεταλλευτούμε 100%. Οπότε στο auto για κάτι γρήγορο δηλαδή που είναι σε νυχτερινό τοπίο κάτι, σε νυχτερινή σκηνή κτλ. Να είναι ό,τι πρέπει να το βάλουμε στο auto και να τραβήξουμε το πλάνο που θέλουμε. Slow motion φυσικά, δηλαδή βίντεο αργής κίνησης. Πάμε παρακάτω, master shots, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαλέξουμε όπως βλέπετε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε εν ώρα πτήσης. Έχουμε κάνει εκτεταμένα βίντεο για master shots όπως και quick shots, πάλι θα μου πει ότι δεν μπορώ να το διαλέξω. Hyperlapse επίσης, εδώ μπορούμε να διαλέξουμε τα διαφορετικά mode του hyperlapse, τα λέει και σε μικρό βιντεάκι.
Έχουμε free mode, δηλαδή το οδηγούμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εμείς τον drone προς τα που θέλουμε να κοιτάει. Έχουμε το circle και αυτά έχω κάνει αναλυτικά βίντεο στο κανάλι για το πώς μπορείτε να κάνετε το καθένα. Έχω κάνει και short για αυτά, οπότε μπορείτε να τα δείτε. Circle δεν με αφήνει να το διαλέξω γιατί δεν είμαστε εν ώρα πτήσης. Course lock, το circle είναι ο κύκλος, να γυρνάει γύρω από ένα αντικείμενο. Course lock είναι ότι λοκάρουμε σε μια κατεύθυνση και πάει προς τα εκεί το drone. Και από κάτω είναι το waypoints, όπου διαλέγουμε εμείς τη διαδρομή που θα κάνει και ακολουθεί την διαδρομή. Εν συνεχεία θα σας πω και λίγο εδώ πέρα, κάτω από το βιντεάκι που παρουσιάζεται, βλέπετε ότι λέει 4, 2, 10, δηλαδή θα μας πάρει 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τραβήξει 125 frames, 125 φωτογραφίες όπου θα κάνουν το hyperlapse. Αυτές εδώ τις ρυθμίσεις μπορούμε να τις αλλάξουμε, αλλά θα τα πούμε διεξοδικά σε άλλο βίντεο όπου θα μπούμε περισσότερο σε λεπτομέρεια. Πηγαίνουμε πίσω λοιπόν και από hyperlapse διαλέγουμε το πάνω, το οποίο και αυτό δεν με αφήνει να το διαλέξω γιατί είναι το πανόραμα, είναι αυτό που βγάζει τις φωτογραφίες της sphere που είναι σαν σφαίρα ή τις πανοραμικές φωτογραφίες. Και πάλι για όλα αυτά έχω κάνει short, έχω κάνει βίντεο, αλλά επιφυλάσσομαι ότι θα φτιάξουμε βίντεο που θα δείχνουμε συγκεκριμένα αυτές τις πιο λεπτομερείς λειτουργίες της DJI Fly App. Προς το παρόν απλά κοιτάμε τα μενού να δούμε τι γίνεται. Διαλέγουμε λοιπόν πίσω και πάω στο βίντεο, θα το βάλω και στο normal, δίπλα από το REC, δίπλα από το κόκκινο κουμπάκι δηλαδή, και θα δείτε ότι συγκεκριμένα τώρα στο Mini 4 Pro και στο Mini 3 Pro μπορούμε να γυρίσουμε την κάμερα κάθετα και οριζόντια με το κουμπάκι που βλέπετε πάνω από το 1 επί, και μετά έχουμε το zoom και το auto focus, σημαίνει το AF. Εν συνεχεία κάτω από το REC, εάν πατήσουμε το κουμπάκι, θα μπούμε μέσα στην γκαλερί της κάρτας μνήμης του drone, δηλαδή τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει, οπότε από εδώ μπορούμε να κατεβάσουμε τις υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και βίντεο. Και πηγαίνοντας προς τα κάτω, κάτω δεξιά, έχουμε να διαλέξουμε τις ρυθμίσεις του κάθε mode, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα που λέει 4K30 normal, πόση ώρα μας μένει η εγγραφή με αυτές τις ρυθμίσεις στην κάρτα μνήμης, το white balance 5200, το οποίο είναι υψηλό, πρέπει να το κατεβάσω, τώρα το είδα, 1:30 είναι τώρα αυτόματο το shutter, 100 ISO, το F είναι 1,7 στο Mini 4 Pro καρφωμένο έτσι κι αλλιώς, και το EV, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο φωτεινό ή σκοτεινό θέλουμε να είναι το πλάνο μας για να κανονίζει ανάλογα τις ρυθμίσεις, όποιες ρυθμίσεις έχουμε βάλει αυτόματα. Από την άλλη, εάν το πάμε στο auto, βλέπετε ότι τα κανονίζει όλα μόνο του και μπορούμε να πειράξουμε μόνο το EV, το 4K30, και μας δείχνει και πόση ώρα μπορούμε να γράψουμε. Αν πατήσουμε πάνω στο 4K30, μας εμφανίζει τις διαφορετικές ρυθμίσεις που μπορούμε να διαλέξουμε. 4K24, 25, 30, 48, 50 και 60. Επίσης να σας πω ότι στο 4K60 μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για slow motion, γιατί μπορούμε να ρίξουμε ουσιαστικά, να γράψουμε βίντεο 4K60 και να το ρίξουμε στα 30 και να φαίνεται πιο αργό. Και εν συνεχεία στο EV, όπως σας είπα και πριν, μπορούμε να φωτίσουμε το πλάνο μας -0.3, -0.7 ή +0.3, +0.7 και πάει και παραπέρα φυσικά άμα το κάνετε προς το εδώ, για να έχουμε την κατάλληλη φωτεινότητα στα πλάνα μας και στις εικόνες μας. Πάμε λίγο προς τα αριστερά, θα δείτε ότι λέει ένα D, 1,7, αυτό είναι η απόσταση του drone από το χειριστήριο, ακριβώς από πάνω είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται σε οριζόντιο άξονα το drone, δηλαδή πόσο γρήγορα πάει. Δίπλα είναι το H που είναι το height, το ύψος, πόσο ψηλά είναι από το έδαφος, και η ταχύτητα από πάνω που έχει σε μέτρα ανά second είναι η ταχύτητα με την οποία παίρνει ύψος ή χάνει ύψος το drone. Και εν συνεχεία αριστερά θα δείτε ότι βρίσκεται το ρανταράκι, επίσης αν πατήσουμε το κουμπάκι αυτό που είναι σαν βελάκι, να το πω σαν GPS βελάκι, κάτω δεξιά μπορούμε να δούμε τις κάμερες του drone των αισθητήρων γύρω γύρω, και αν το ξαναπατήσουμε βλέπουμε τον χάρτη. Εμένα μου αρέσει να το έχω σε αυτό το ρανταράκι, βολεύει αρκετά. Πηγαίνουμε προς τα πάνω, έχω βγάλει εγώ προς τα έξω, αυτό θα το δείξουμε στο δεύτερο μέρος, έχουμε βγάλει προς τα έξω να μας δείχνει το brightness της εικόνας, εάν είναι φωτισμένη πολύ ή αν είναι φωτισμένη λίγο, τόσο ώστε να πειράζω σχετικά τις ρυθμίσεις. Αριστερά βλέπετε ένα βελάκι
το οποίο είναι το βελάκι της απογείωσης. Αν το πατήσουμε μία φορά εμφανίζεται αυτό το παράθυρο και αν πατήσουμε και κρατήσουμε το take off, τότε θα απογειωθεί το drone. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα γιατί είμαστε μέσα στο σπίτι και θα έχουμε προβληματάκι. Και από πάνω που βλέπετε αυτό το σαν φιδάκι που είναι, είναι τα waypoints, όπου εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε αποστολή ακόμα και από το σπίτι από πριν, για να την τρέξουμε αυτή την αποστολή όταν θα είμαστε εκεί, και το κάνει βέβαια αυτόματα αυτό το πράγμα. Ή μπορούμε να πάμε στο μέρος που θέλουμε να πετάξουμε, να πετάξουμε πάνω, να βάλουμε τα waypoints που θέλουμε και να κάνει αυτόματα την αποστολή. Επίσης έχω κάνει υπέρ, θεωρώ, αναλυτικό βίντεο για τα waypoints, όπου θα σας το βάλω και κάτω στην περιγραφή. Δηλαδή κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω αρκετά link από τα βίντεο που έχουμε κάνει πιο συγκεκριμένα και έχουμε δείξει πιο συγκεκριμένες λειτουργίες με τα drone από την DJI Fly App. Να το κλείσουμε αυτό. Κλείσαμε το πρώτο κομμάτι της Fly App, όπου είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε όταν ανοίγουμε το χειριστήριό μας ή το κινητό μας τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με το χειριστήριο. Είδαμε τα βασικά. Αυτό που θα σας πω για το σημερινό βίντεο είναι ότι πάνω δεξιά στις τρεις τελείες μπαίνουμε μέσα στο μενού. Αυτά θα τα δείξουμε συγκεκριμένα σε επόμενο βίντεο, γιατί μπορεί και να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά προς το παρόν έτσι με τις τρεις τελείες μπαίνετε μέσα στο μενού αν θέλετε να ψάξετε. Η πρώτη όμως άποψη που έχουμε όταν ανοίγουμε τον drone είναι αυτή που περιγράψαμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!